Μία. Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγήθηκε σήμερα ο δάσκαλος των πολεμικών τεχνών που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε μαθήτριά του μόλις 15 ετών. Το Σταρ και η Τασούλα Παπα-Νικολάου σας αποκαλύπτουν πώς περιέγραψε το κορίτσι την κακοποίηση στις αρχές. Είναι ο δάσκαλος των πολεμικών τεχνών τη στιγμή που μπαίνει στο γραφείο του εισαγγελέα λίγο μετά τις 11 το πρωί. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι κατάχρηση ασέλγειας σε βαθμό κακουργήματος. Λίγη ώρα αργότερα παρουσιάστηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Ο δάσκαλος των πολεμικών τεχνών, σύμφωνα με την καταγγελία, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας πλησίασε τη μαθήτριά του μόλις 15 ετών μετά το τέλος της προπόνησης. Το κορίτσι περιγράφει. Έκανα μετά το μάθημα διατάσεις και μου είπε ότι δεν αρκούν και πρέπει να μου κάνει μασάζ. Άρχισε να με αγγίζει και στη συνέχεια μου κατέβασε το παντελόνι που φορούσα. Άρχισε να κάνει άσεμνες κινήσεις στο πίσω μέρος του κορμιού μου και έφτασε στο σημείο να με δαγκώσει. Πετάχτηκα και ξέφυγα από τα χέρια του. Με φίλησε και μου είπε: Σου έχω εμπιστοσύνη, θα τα πούμε την Πέμπτη. Και από την πρώτη στιγμή οι γονείς ήταν δίπλα και όχι μόνο αυτό, έκαναν χρήση και της βοηθητικής γραμμής που προσφέρει το χαμόγελο του παιδιού, με αποτέλεσμα να γίνουν χειρισμοί για την ψυχολογία της πάρα πολύ ευεργετικοί. Ήταν ένας άνθρωπος που περάμε υποψίας, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δάσκαλος την επόμενη μέρα έστειλε στο κορίτσι ένα SMS που μόνο αθώο δεν χαρακτηρίζεται. Οι γονείς αμέσως τον κατήγγειλαν στο αστυνομικό τμήμα του νησιού των Κυκλάδων όπου ζουν και στη συνέχεια η μαθήτρια εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Τα ευρήματα, σύμφωνα με πληροφορίες, πιστοποιούν την καταγγελία. Ο ιατροδικαστής μπορεί, βλέποντας μία σωματική βλάβη, ένα τραύμα ή μία κάκωση, ουσιαστικά να πει το πώς έχει προκληθεί, ποια είναι η ηλικία της κάκωσης, αλλά και με ποιο όργανο έγινε. Στις εικόνες που κατέγραψε σήμερα έξω από το δικαστικό Μέγαρο Σύρου, το κυκλάδες24.gr και ο Γιώργος Σολάρης, ο δάσκαλος δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που φωτογραφίζεται με τη στολή των πολεμικών τεχνών στο Facebook. Η τοπική κοινωνία του νησιού είναι σε σοκ, καθώς από τη σχολή όπου διδάσκει έχουν περάσει εκατοντάδες παιδιά τα τελευταία χρόνια. Είναι και ο ίδιος πατέρας τριών παιδιών και μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Όταν συνελήφθη, είπε στους αστυνομικούς: Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα.